Για μισό λεπτό. Καλύτερα. Θα καταφέρει η BMW να κάνει τη νέα M2 καλύτερη από αυτή που αγαπήσαμε? Είμαι ο Δημήτρης Θεοδόσης. Βλέπεις το ό,τι θα έπρεπε να ξέρεις για τη νέα M2 και αυτό είναι ένα βίντεο του The Left Lane. Η BMW πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε τη νέα G42 σειρά 2, η οποία δεν μας ενθουσίασε και πολύ. Γι' αυτό, μετά από κάθε ανακοίνωση μιας νέας σειράς, περιμένουμε ένα Beast M μοντέλο. Και αυτό είναι που περιμένουμε η νέα M2 να είναι. Μετά τις πρώτες διαρροές με τους προφυλακτήρες και τις γκρίλες, μπορούμε να πούμε ότι η νέα M2 θα μοιάζει κάπως έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πιο μεγάλους αεραγωγούς και διαφορετικές γκρίλες από ό,τι μας έχει συνηθίσει η BMW, με οριζόντιες γραμμές αντί για κάθετες. Βέβαια, αυτό το προσχέδιο δείχνει ότι έχουμε ίδιους προβολείς με αυτού του απλού μοντέλου, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε κάτι πιο ιδιαίτερο σαν αυτούς της M5 CS. Όχι, δεν θα είναι κίτρινη, αλλά κατά με πιάνετε λίγο. Στα πλάγια τώρα δεν έχουμε κάποια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το απλό μοντέλο, αλλά έχουμε πιο χαμηλές φούστες και τον ψεύτικο carbon fiber αραγό όπως έχουν τα όλα M μοντέλα. Πίσω τώρα έχουμε έναν μεγάλο carbon fiber διαχύτη αέρα, τις τετραπλές εξατμίσεις και ένα μικρό φιλέτο πάνω στο καπό. Γενικότερα η νέα M2 θα είναι αρκετά πιο φουσκωτή από την προηγούμενη και αρκετά πιο επιθετική. Τι λέτε, σας αρέσει αυτό το σχέδιο? Πείτε μου στα comments κάτω. Οι φωτογράφοι κατασκοπίας κατάφεραν να αποθαματίσουν το ταμπλό της νέας M2. Και ας μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Το νέο ταμπλό της νέας M2 μας θυμίζει τη συνταγή της Mercedes-Benz στα προηγούμενα της μοντέλα. Δηλαδή τις δύο τεράστιες οθόνες για καντράν και για το σύστημα ψυχαγωγίας. Δεν θέλω να εκφέρω γνώμη προτού το δω υλοποιημένο, αλλά πιστεύω θα είναι κάτι σίγουρα πάρα πολύ λειτουργικό. Όσον αφορά τα καθίσματα, περιμένουμε να έχουμε τα Sport, Bucket και Carbon Fiber καθίσματα που είδαμε στις Mi 3 και Mi 4 Competition. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τίποτα γιατί θα βρίσκεται κάτω από το καπό των νέων Mi 2 και Mi 2 Competition. Το επικατάστατο σενάριο όμως είναι το εξής. Στην απλή Mi 2 να βρούμε τον εξακύλινδρο μονότουρμπο κινητήρα με την κωδική ονομασία B58, τον οποίο είδαμε στις Mi 340i και Mi 440i. Αυτός ο κινητήρας είναι ικανός να στείλει τα δύο προηγούμενα μοντέλα από 0 σε 100 χιλιόμετρα την ώρα σε 3,5 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, αυτός ο κινητήρας παράγει 352 άλογα και 500 νιουτόμετρα ροπής. Βέβαια, στη νέα Mi 2 τον περιμένουμε αρκετά πιο θηρίο. Όπως με κάθε M μοντέλο της BMW, περιμένουμε παράλληλα και ένα M Competition. Η Mi 2 Competition, λοιπόν, περιμένουμε να έρθει με τον διπλού turbo εξακύλινδρο κινητήρα με την κωδική ονομασία S58, ο οποίος βρέθηκε στις X3M και X4M και τώρα στις Mi 3 και Mi 4. Αυτός ο κινητήρας περιμένουμε να παράγει μεταξύ 430 και 470 ύπων, που είναι 40 ύποι λιγότεροι από την Mi 3 και Mi 4 Competition. Και οι δύο κινητήρες θα συνδυαστούν με δύο εξάρια κυβότητα ταχυτήτων, ένα αυτόματο και ένα χειροκίνητο. Αν απολαμβάνεις το βίντεο μέχρι στιγμής, σκέψου να κάνεις ένα like. Και όλοι εσείς που βλέπετε χωρίς να κάνετε subscribe, κάντε subscribe για να είστε ενημερωμένοι για τα επόμενα μας βίντεο. Η ίδια πλατφόρμα με του προηγούμενου μοντέλου, CLAR ή CLAR, έχει αναβαθμιστεί με 12% αύξηση της στατικής στρεπτικής ακαμψίας. Στην πραγματικότητα, πολλά από τα στοιχεία αυτής της νέας σειράς 2 μοιράζονται με τα τρέχοντα μοντέλα της σειράς 3 και σειράς 4. Μια βελτιωμένη κατανομή βάρους 50-50 θα βοηθήσει ακόμη και το τυπικό αυτοκίνητο να πετάει αρκετά καλά, αν και το Mi 2 θα φέρει ορισμένες βασικές προσαρμογές. Περιμένουμε μια πιο σκληρή ανάτηση και κολλώδη ελαστικά, καθώς και ένα καθώς πρέπει M πίσω διαφορικό. Μιας και η νέα σειρά E2 ανακοινώθηκε πριν μισό μήνα, πιστεύω πως θα της δώσουν λίγο ακόμη χώρο να αναπνεύσει και η νέα Mi 2 και Mi 2 Competition θα ανακοινωθεί σε ένα και ένα 1,5 μήνα. Όσον αφορά την τιμή, καλές 95.000 στην Ελλάδα. Αυτό ήταν λοιπόν το ό,τι θα έπρεπε να ξέρεις για τη νέα BMW M2. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like.
Αν δεν έχεις δει τα προηγούμενα μας review, δες τα προηγούμενα μας review. Άσε μας το σχόλιο σου για το τι πιστεύεις ότι θα είναι η νέα Mi 2, θα είναι καλύτερη ή χειρότερη από την προηγούμενη. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!